Παμ παραρά παμ παμ παμ. Γεια σας φίλε μου, σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για το πώς κάποιος είναι μικροαστός. Πολλοί από εσάς λοιπόν στο Facebook και τέτοια είστε μικροαστοί. Είστε μικροαστοί και φαίνεται από 10.000 χιλιόμετρα. Δεν μπορείτε να μην είστε μικροαστοί όταν το μόνο που σας νοιάζει είναι να είστε καλύτεροι από τον άλλον. Δηλαδή σαν δύο ποτηγκάκια που μάχονται ποιο είναι πιο καλό, ποιο έτσι, εντάξει, θα είναι μικροαστικά. Εμείς κοιτάμε λίγο παραπάνω, έτσι. Είμαστε ένα βήμα level παραπάνω. Δεύτερον, όταν κοιτάμε το μέγεθος του μωρίου μας, αν είναι μεγαλύτερο από τον άλλο, μικροαστήλα, έτσι. Τρίτον, για τις γυναίκες, αν έχουμε μεγαλύτερο στήθος από τη δίπλα, αν έχουμε καλύτερο σωματότυπο από τη δίπλα, μικροαστήλα 100%. Τέσσερα, θέλουμε μουνάκια, μικροαστήλα 10.000%. Όταν λέω μουνάκια εννοώ άντρα να το κάνουν μουνάκια. Έξι, θέλουμε να δέρουμε τη γυναίκα και να τη γυναίκα είναι μόνο για το σπίτι. Γι' αυτό μικροαστήλα είναι, αν το καταλάβετε. Είναι φαλοκρατία. Το άλλο, το opposite του φεμινισμού. Και αυτό είναι κακό, έτσι. Καπιταλιστές, είστε μικροαστοί, 100%. Τα σκυλάδικα και όλα αυτά είναι μικροαστικά, παιδιά. Δεν χρειάζεται να το αναλύσω, εννοείται ότι είστε μικροαστοί, 100%. Όσοι είστε κάγκουρες με τα μπράτσα σας, μικροαστήλα, 100% και αυτό. Πάμε παραπέρα. Όσοι δεν σας νοιάζει η φιλοσοφία, εννοείται ότι είστε μικροαστοί, γιατί το μυαλό σας δεν πάει καθόλου παραπάνω. Λοιπόν, μην είστε μικροαστοί, μην είστε μαλακισμένα, ελάτε να μιλήσουμε με ταυτότητα. Όσοι είστε, όποιοι είστε, δεν φοβόμαστε τίποτα, αν είμαστε ειλικρινείς και ο εαυτός μας. Αυτό θέλω να πω και πάψτε να είστε μικροαστοί.